Όχι μόνο είναι πολύ καλή ιδέα αυτό το αεροδρόμιο να ονομαστεί El Greco, αλλά επιβάλλεται, διότι τα δύο μεγάλα τέκνα της Κρήτης και κυρίως του Ηρακλείου είναι ο Δομήνικος Θεοδοκόπουλος, ο El Greco δηλαδή, και ο Καζαντζάκης. Το ένα αεροδρόμιο έχει αυτό το όνομα, το άλλο που είναι ένα διεθνές αεροδρόμιο θα πρέπει να έχει ένα διεθνές όνομα και μάλιστα του βάρους του Δομήνικου Θεοδοκόπουλου. Προκειμένου να φτιάξετε την ταινία σας, κύριε Σμαραγδί, μπήκατε στην ζωή και το έργο του. Μπορείτε να ταυτίσετε την αναγκαιότητα, όπως είπατε και εσείς, της ονομασίας του αεροδρομίου με την αγάπη του για τον τόπο και το εύρος βεβαίως του ονοματός του. Πριν τα γυρίσματα της ταινίας, ο συντοπίτης μας, Δομήνικος Θεοδοκόπουλος, γραφόταν El Greco, Ισπανός ζωγράφος. Η ταινία ήρθε να επικυρώσει και να διαφοροποιήσει διαδικτυακά και όχι μόνο και στα μουσεία όλου του κόσμου ότι ο Δομήνικος Θεοδοκόπουλος είναι Έλληνας που διέπρεψε στην Ισπανία. Αυτό λοιπόν το όνομα, το ίδιο το όνομα, όπως λένε, είναι brand name, είναι ένα εξαιρετικά ελκυστικό όνομα για τον επιπρόσθετο λόγο ότι είναι κατά βάση ο δάσκαλος της σύγχρονης, ας πούμε, ζωγραφικής, εάν δεχτούμε ότι από τον Κυβισμό και μετά, δεν το Πικάσο, αλλάζει η ζωγραφική στον κόσμο. Ο δάσκαλος τους ήταν ο Δομήνικος Θεοδοκόπουλος. Δηλαδή θέλω να πω ότι το όνομα αυτό δεν αφορά το παρελθόν του πολιτισμού, της ανθρωπότητας, αφορά το μέλλον. Άρα νομίζω ότι θα είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση να πάρει αυτό το αεροδρόμιο, αυτό το όνομα του.